Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας σκύλος που τον έλεγαν Λιάκο και ζούσε στην αυλή μιας οικογένειας σε μια πόλη. Ο σκυλάκος περνούσε όμορφα στην αυλή ανάμεσα σε πολλά λουλούδια, δέντρα, λαχανικά και βρυσούλες. Η οικογένεια ήταν ο κύριος Θανάσης Τσαγκάρης, η κυρία Ευτέρπη νοικοκυρά και ο μικρός Αλέξης 12 χρονών μαθητής. Το μικρό παιδί αγαπούσε το σκυλί πολύ. Κάθε πρωί πριν το σχολείο έτρεχε με χαρά να το δει. «Λιάκο, πού είσαι? Έλα να σου δώσω να φας». «Εδώ είμαι, σκάβω μια λακκούβα για να ξαπλώσω μέσα». «Δεν σου φτάνει το ωραίο ξύλινο σπιτάκι που σου έφτιαξε ο πατέρας μου?» «Θέλω να είμαι κοντά στο γιασεμί που μυρίζει τόσο όμορφα». «Εντάξει, όπως επιθυμείς, ορίστε μερικά κόκαλα για να φας». «Πολύ ωραία, χόρτασα». «Εγώ τώρα θα βγω με τη μαμά και θα με αφήσει στο σχολείο, θα σε δω μετά». Ο Αλέξης και η μαμά του βγήκαν από το σπίτι, όμως ξέχασαν ανοιχτή την πόρτα της αυλής. Ο Λιάκος βρήκε την ευκαιρία και που περιέργεια βγήκε έξω στο δρόμο. «Αχ, τι ωραία ελευθερία! Θα πάω μόνος μου μια βόλτα, μήπως βρω κι άλλα σκυλάκια να παίξω». Γύριζε για ώρα στους δρόμους, ώσπου κουράστηκε και σταμάτησε σε ένα σταυροδρόμι. Τότε ένας γέρος, ο κύριος Μιχάλης, τον είδε και τον πλησίασε. «Τι ωραίο σκυλάκι άσπρο είναι αυτό! Θα γίνει καλός φύλακας για το σπίτι μου. Να το πάρω, μόνος μου ζω και θέλω παρέα». Πλησίασε τον Λιάκο και τον χάιδεψε. «Ποιος είσαι?» «Μη φοβάσαι, θα σε πάρω αν θες στο σπίτι μου για φύλακα και παρέα». «Όχι, δεν θέλω, έχω δικό μου σπίτι, ζω στην αυλή μιας οικογένειας». «Τότε τι κάνεις στο δρόμο μόνος σου?» «Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και έφυγα για μια βόλτα, όμως θα γυρίσω πίσω. Να, από εδώ θα φύγω». «Οχ, οχ, δεν θυμάμαι από ποιο δρόμο ήρθα, τι θα κάνω». «Κοίτα, αν δεν μπορείς να γυρίσεις την αυλή σου, έλα στο δικό μου σπίτι». «Κλάψ, κλάψ, πώς την έπαθα, δεν μπορώ να θυμηθώ από πού ήρθα». «Έλα, πάμε σπίτι μου και αύριο θα ψάξουμε μαζί την αυλή σου». Το μικρό παιδί εντωμεταξύ γύρισε το μεσημέρι σπίτι του και οι γονείς του του είπαν ότι το σκυλάκι έφυγε, χάθηκε. «Μα πώς έγινε αυτό?» «Ξεχάσαμε το πρωί την πόρτα της αυλής ανοιχτή και έφυγε ο Λιάκος δυστυχώς». «Κρίμα, θα πάρουμε άλλο σκυλό αν δεν γυρίσει». «Όχι, εγώ θέλω τον Λιάκο, τον αγαπάω, δεν θέλω άλλο σκύλο». «Ηρέμησε παιδί μου, μπορεί να γυρίσει πίσω μόνος του, θα δούμε, υπομονή». Οι μέρες περνούσαν και ο Λιάκος ήταν ακόμη στο σπίτι του κυρίου Μιχάλη. «Δεν μπορώ να πω, περνάω καλά, με ταΐζεις, μου δίνεις νερό, μου έχεις και ωραίο ξύλινο σπιτάκι, αλλά μου λείπει ο Αλέξης, οι γονείς του και η αυλή μου». «Μην ανησυχείς, θα πάμε και σήμερα μια βόλτα και εκεί στο σταυροδρόμι που σε βρήκα, μήπως και θυμηθείς». Αργότερα πήγαν ο κύριος Μιχάλης και το σκυλί στο σταυροδρόμι και έτυχε εκείνη τη στιγμή τυχαία να περνάει ο πατέρας του Αλέξη. Ο Λιάκος άρχισε να γαυγίζει και να κουνάει την ουρά από χαρά. «Αχ, επιτέλους σε βρήκα, πού ήσουν, μας τρόμαξες όλους». «Χάθηκα και αυτός ο καλός κύριος με βρήκε και με πήγε στο σπίτι του». «Α, σας ευχαριστώ πολύ που τον φιλοξενήσατε». «Παρακαλώ, ήθελα να τον κρατήσω σπίτι μου, αν δεν σας έβρισκε, γιατί ζω μόνος μου και θέλω ένα σκύλο για παρέα και φύλακα. Ελάτε τώρα κι εσείς στο σπίτι μας να γνωρίσετε το παιδί μου, τη γυναίκα μου και να σας κεράσουμε. Σας οφείλουμε μεγάλη χάρη». «Εντάξει, θα έρθω». Μόλις έφτασαν σπίτι, το παιδί βγήκε στην αυλή και με χαρά φώναξε. «Πού ήσουν Λιάκο σκυλάκο μου, πού χάθηκες, σε περίμενα να γυρίσεις».
Έτρεξε και άρχισε να το χαϊδεύει στα αυτιά. «Δεν θα ξαναφύγω ποτέ αν δω την πόρτα ανοιχτή. Μου λείψατε όλοι». «Τέλος καλό, όλα καλά. Φτάνει που σε βρήκαμε. Η περιέργεια δεν σου βγήκε σε καλό. Ποιος είναι ο κύριος?» «Εγώ βρήκα το σκυλί και το είχα στο σπίτι μου τόσες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Τους βρήκα στο σταυροδρόμι τυχαία. Θα σας πείραζε να έρχομαι να βλέπω το σκυλί κάπου-κάπου, γιατί δέθηκα μαζί του. Να έρχεστε όποτε θέλετε να το βλέπετε. Σας ευχαριστώ που το προσέχατε αυτές τις ημέρες». «Κύριε Μιχάλη, το σκέφτηκα. Θα σας κάνουμε δώρο ένα σκύλο, σαν τον Λιάκο, για να έχετε παρέα. Ένας γείτονας χαρίζει κουτάβια». «Ω, ευχαριστώ πολύ». Πράγματι, σε λίγες ημέρες ο μπαμπάς του Αλέξη πήρε από τον γείτονα ένα κουτάβι και το έδωσε στον κύριο Μιχάλη για να έχει παρέα και για να τον ευχαριστήσει για την καλή του πράξη. Έτσι όλοι ήταν ευχαριστημένοι και πιο πολύ ο Λιάκος, ο σκυλάκος που ξαναβρήκε την ωραία του γωνιά κοντά στο γιασεμί. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.